Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ξέρεις από ΕΣΠΑ» εδώ στη Δέντα Τηλεόραση Θράκης. Όπως προείπαμε, θα επεκτείνουμε λιγάκι την κουβέντα για τα προγράμματα και τις εφαρμογές των φωταβολταϊκών στα σπίτια και ιδιαίτερα στις στέγες. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Ιωάννη Βαβία, τομεάρχη του δικτύου ΔΕΗ ΑΕ εδώ στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Καλώς ήρθατε, κύριε Βαβία, στην εκπομπή μας. Η συνδρομή σας και η τεχνογνωσία σας ουσιαστικά σε αυτό εδώ το πρόγραμμα, το οποίο φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον στη σημερινή εποχή, θα είναι σημαντική. Και ελπίζω οι πληροφορίες τις οποίες θα περάσετε στους δυνητικούς επενδυτές να είναι χρήσιμες και αποδοτικές. Θα ξεκινήσουμε, κύριε Βαβία. Ναι, πράγματι, τα φωτοβολταϊκά σε στέγες, σε δώματα, σε σκεπές, είναι μια ενδιαφέρουσα επενδυτική δραστηριότητα, η οποία προωθείται αυτή την εποχή. Ενδιαφέρουσα γιατί μπορούμε στις στέγες των σπιτιών μας, στις πολυκατοικίες, στις μικρές βιοτεχνίες ή και στα μεγάλα εργοστάσια, να μετατρέψουμε, να κάνουμε αυτή την επένδυση, η οποία επένδυση έχει δωρεάν πρώτη είδη και απεριόριστη κατανάλωση, μάλλον και εξασφαλισμένο τον πελάτη της παραγόμενης ενέργειας. Άρα έχουμε μία πολύ χωρίς καθόλου ρίσκο επένδυση. Σε αυτή τη λογική η διαδικασία είναι αρκετά εύκολη. Εάν επισκεφθεί οποιοδήποτε επενδυτή στο dei.gr θα δει μέσα όλο το πληροφοριακό υλικό, θα δει τις αιτήσεις, θα δει τις επιπλέον ερωτήσεις που θέλει οποιοδήποτε να κάνει και θα είναι έτοιμος πολύ εύκολα να συνδεθεί με το δίκτυο. Θεωρώ ότι αυτού του είδους η επένδυση μπορεί να γίνει σε οποιασδήποτε πολυκατοικία, σε όλες τις πολυκατοικίες. Μπορεί κάλλιστα, εάν συμφωνήσουν οι κάτοικοι, οι ιδιοκτήτες μιας πολυκατοικίας, στις σκεπές των πολυκατοικιών, να γίνουν φωτοβολταϊκά σε στέγη και να καλύπτουν ένα μέρος των κοινοχρήστων. Έτσι, όταν βάλουμε σε μια πολυκατοικία το ανώτερο, μάλλον αυτά είναι μέχρι 10 κιλοβάτ. Ναι. Ισχύει. Μέχρι 10 κιλοβάτ έχουμε μια επένδυση περίπου, από ό,τι ακούω σε τιμές, δεν μπορώ να δώσω ακριβή τιμή. Από ό,τι ακούω είναι γύρω στις 40.000 περίπου, εκεί πέρα κυμαίνεται. Αυτό έχει θετικά συν, μείον τώρα. Είναι ο μέσος όρος της αγοράς. Είναι με ένα 15-20% συν πλην πάει. Ναι, αυτό δεν μπορώ να δώσω επακριβώς. Μπορούν στην ελεύθερη αγορά να βρουν είτε φθηνότερα είτε ακριβότερα. Mm-hmm. Αυτό θα έχει ένα έσοδο γύρω στις 6 με 7.000 ευρώ το χρόνο. Βάσει τις ηλιοφάνειες, κύριε Βαβία, που έχουμε στην περιοχή. Αυτό θα έχει για τα μία σύμβαση με την ΔΕΗ για 25 χρόνια και τα χρήματα τα οποία θα εισπράττουν θα είναι αφορολόγητα. Θεωρώ ότι το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο, τα έσοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα ανάλογα με το είδος της επένδυσης που γίνεται και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι συμφέρουσα η επιχειρηματική αυτή δράση. Επειδή δεν είναι και πολύ επιχειρηματική, είναι πιο πολύ ιδιωτική η δράση. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ναι, είναι καθαρά ιδιωτική, έτσι. Ναι, ιδιωτική. Μπορούν μικρές επιχειρήσεις όμως να κάνουν. Και μικρές. Είπα επιχειρηματική δράση θεωρώντας ότι μπορεί κάλλιστα ο μικρός καταναλωτής, αυτός που έχει κάποια λίγα χρήματα και θέλει αντί να τα έχει σε μια τράπεζα να είναι παθητικά και μη διακινούμενα, να κάνει αυτού του είδους την επένδυση για να έχει μια σίγουρη απόδοση. Αυτό ακριβώς συμβουλέψαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Γιατί να κάθονται τα χρήματα και να μην επενδυθούν με αυτόν τον τρόπο. Και προσέξτε κάτι, είναι μια σίγουρη επένδυση όπου κάνει συμφωνία, γιατί πολλοί φοβούνται και μου λένε συνέχεια άλλοι, μήπως αλλάξει η τιμή, μήπως έρθει αύριο η ηλεκτρική εταιρεία και δεν πάρει την ενέργεια. Σε αυτό θέλω να σας διαβεβαιώσω απόλυτα ότι γίνεται μια συμφωνία. Υπογράφεται ένα συμφωνητικό αρκετά ισχυρό. Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι δύο. Είναι από μια μεριά η ηλεκτρική εταιρεία της Ελλάδας, η ΔΕΗ, και από την άλλη ο ίδιος ο καταναλωτής, αυτός ο παραγωγός μάλλον. Και αφού συμφωνούν για χρονικό διάστημα 25 χρόνια.
και συμφωνούν ακόμη και για την τιμή. Η τιμή των 55 λεπτών η κιλοβατόρα είναι η minimum τιμή που έχουμε. Έτσι, αυτή ανάλογα με την οριακή τιμή συστήματος μπορεί να ανεβαίνει, αλλά δεν θα κατέβει ποτέ. Άρα σημαίνει αυτό ότι έχουμε μια εξασφαλισμένη. Δηλαδή, 25 χρόνια, αν κάνω αυτή την επένδυση, θα έχω τουλάχιστον 55 λεπτά την κιλοβατόρα. Τουλάχιστον 55 λεπτά την κιλοβατόρα, ναι. Με μόνο αυξητικές τάσεις σε αυτά τα 25 τάσεις, χρόνια. Ναι. Είναι το minimum της τιμής, το 55 λεπτά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή λέμε πολλά γιατί, και μου προέκυψε από τη λέξη το γιατί. Γιατί αργήσαμε να το κάνουμε αυτό? Όχι, δεν αργήσαμε. Τα φωτοβολταϊκά σε στέγες είναι τα τελευταία 2 χρόνια. Σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες θεωρώ ότι αργήσαμε γι' αυτό. Ναι, κοιτάξτε, η εποχή της τηλεφωνίας ήταν στην δεκαετία του 90. Η εποχή της ενέργειας είναι η δεκαετία του 2010. Είμαστε ακριβώς. Είναι προγραμματισμένα αυτά. Σήμερα είμαστε στην εποχή της ενέργειας. Δεν αργήσαμε και τα φωτοβολταϊκά σε στέγες έχουν καλή λογική. Έτσι. Έχουν πάρα πολύ καλή λογική. Προσέξτε. Και συμφέρει, θα μου πείτε, γιατί δίνει η ηλεκτρική εταιρεία, η ΔΕΗ, ας πούμε, δίνει τόσα χρήματα για τα φωτοβολταϊκά σε στέγες. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα που μπαίνει. Και γιατί είναι τόσο ακριβή η κιλοβατόρα? Και είναι σωστό, και ενδεχομένως πονηρεύει και τον επενδυτή. Σωστό, ναι. Ποιο είναι το συμφέρον για τη ΔΕΗ? Ναι. Καλά για μένα για το συμφέρον. Για τη ΔΕΗ, γιατί ενδιαφέρεται για Προσέξτε, αυτό το πράγμα? Έχουμε πράσινη ενέργεια, ειδικά στις στέγες και ακόμα περισσότερο μέσα στις πόλεις, η οποία παράγεται εκεί που είναι η κατανάλωση. Έχουμε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκεί που είναι η κατανάλωση. Έχουμε αμεσότητα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο. Έχουμε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καθαρές μορφές. Άρα σημαίνει Αλλά ότι... αυτό είναι μαγευτικό, όχι απλά. Άρα σημαίνει ότι σιγά σιγά, όταν πιάσουμε το 20% και 30% να πιάσουμε στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, είναι καλό και για την ίδια την ΔΕΗ, γιατί θα πληρώνει λιγότερους τρύπους. Mm-hmm. Αυτά όλα έρχονται να ισοσταθμιστούν. Δηλαδή μπορεί να πληρώνουμε μια μικρή τιμή κιλοβατόρας, ο καταναλωτής και μεγάλη η παραγωγή από την ηλιακή ενέργεια, αλλά θα πρέπει να δούμε ότι η μικρή τιμή της κιλοβατόρας έχει και πολύ μεγάλο κόστος της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Άρα εξισορροπείται από τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Γι' αυτό τον λόγο θεωρώ ότι η πράσινη ενέργεια, που δεν είναι μόνο τα φωτοβολταϊκά, είναι και οι άλλες μορφές ενέργειας, έτσι, όπως είναι η ηλιακή. Έχουμε πάρα πολλές, η βιομάζα, έχουμε πολλές μορφές ενέργειας και τώρα ο καινούργιος νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε προχθές, διορθώνει, φτιάχνει μάλλον πιο ευέλικτα τα σχήματα για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας με πιο ευνοϊκούς όρους και όχι με τόση γραφειοκρατία όπως είχαμε στην προηγούμενη νομοθεσία. Απελευθερώνει δηλαδή, που μπορούμε σε μια άλλη εκπομπή να συζητήσουμε για τον νέο νόμο.